Ανίποτη τραγωδία στο Κερατσίνι. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 16χρονος μαθητής της πρώτης λυκείου, ο οποίος έπεσε στο κενό από ύψος μεγαλύτερο των 50 μέτρων, στο άλσος Ανδρέα Παπανδρέου στο Κερατσίνι, χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ένα 16χρονο χινεύει με την παρέα του, εδώ που συνήθως ανεβαίνουν για βόλτα. Πήγε να βγάλει μια φωτογραφία σε ένα βραχάκι και κάπως γλίστρησε. Ο 16χρονος μαζί με φίλους του ακολούθησε αυτό εδώ το μονοπάτι. Έφτασε στο βράχο που βλέπετε πίσω μου και σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να βγάλει μια φωτογραφία selfie. Όμως, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό. Δυστυχώς, ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του, έπεσε από το βράχο. Ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό. Σύμφωνα με τη γυναίκα που εντόπισε το τραυματισμένο αγόρι, ο αδελφικός του φίλος, σε κατάσταση σοκ, ψέλιζε συνεχώς. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Διασωληνώθηκε και μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αμέσως ξεκίνησε το χειρουργείο, όμως δεν τα κατάφερε λόγω βαριών κρανιογκεφαλικών κακώσεων. Χθες το μεσημέρι, περίπου κάτι 2, προσκομίστηκε το παιδάκι, 16 ετών, διασωληνώθηκε και αμέσως πήγε χειρουργείο. Και μετά το χειρουργείο πήγε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν όμως βαρύ το περιστατικό και δυστυχώς 8 ώρα το βράδυ κατέληξε. Στο σχολείο του 16χρονου η σημαία κυματίζει με σύστια. Η κηδεία του άτυχου νέου θα γίνει την Τρίτη. Οι γονείς του, δείχνοντας μεγαλείο ψυχής, ζήτησαν αντίγια στεφάνια να συγκεντρωθούν χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού. Σύχναζε σε αυτό το σημείο. Του άρεσε για ποιο λόγο? Πήγαινε με τη βαρέα του, έκανε βόλτες, τα λέγανε. Τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στη σελίδα του 16χρονου μαθητή συγκλονίζουν. Πρόσεχε από εκεί ψηλά όλους αυτούς που αγαπάς και σε αγαπάνε. Στο μυαλό μας θα είσαι πάντα χαραγμένος. Καλό παράδεισο, αδελφέ. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, δεν σου άξιζε. Να προσέχεις ακόμα και εκεί πάνω. Οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι τα βράχια στο άλσος Ανδρέα Παπανδρέου είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, καθώς δεν υπάρχει περίφραξη. Δεκάδες παιδιά ανεβαίνουν εκεί για να τραβήξουν φωτογραφίες. Να ενδιαφερθεί ο Δήμος, τίποτα. Και είναι πολύ επικίνδυνα, έτσι, είναι γκρεμνή. Ναι, εδώ πάνω, προπαντός εδώ πάνω στο βουνό που ανεβαίνουν, ναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.